Τελευταία λοιπόν, το τελευταίο τμήμα της ημερίδας μας που ήταν αρκετά περιεκτική θα έλεγα και ήδη έχουμε αρχίσει να κουραζόμαστε, αλλά έχουμε την χαρά να έχουμε τον κύριο διοικητή της ΑΔΕ, ο οποίος είναι πιστός φίλος και της Επιτροπής Φορολογικής και του Επιμελητηρίου γενικότερα και παρευρίσκεται σε όλες τις ανελιπώς τις εκδηλώσεις μας, για να συζητήσουμε μαζί του και να ακούσουμε από πρώτο χέρι τις εξελίξεις στη φορολογική διοίκηση. Κύριε Διοικητά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Θα αρχίσω από μια γενική ερώτηση που δεν αφορά τόσο πολύ το περιεχόμενο της δουλειάς που κάνετε, αλλά την αρχιτεκτονική της δουλειάς που κάνετε. Έχουμε δει, έχετε το προνόμιο τα τελευταία χρόνια να ζήσεις προσωπικά και να ζήσετε η ομάδα σου τη νέα δομή της φορολογικής διοίκησης ως ανεξάρτητης αρχής και παράλληλα να υλοποιήσετε μια μεγάλη μεταρρύθμιση εσωτερική που βλέπουμε συνεχώς ότι αλλάζει, μεταμορφώνεται, αλλάζουν οι παραδοσιακές δόοι, γίνονται νέες ελεγκτικές υπηρεσίες. Δώσε μας, σε παρακαλούμε, το περίγραμμα όλης αυτής της αλλαγής που έχει μέχρι στιγμής συντελεστεί και το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, ποιο είναι το όραμα. Βλέπω και τη μέρη την ψήλα εδώ. Δεν ήμουν, θα δούμε τα πρακτικά του συνεδρίου, να υποθέσω, επειδή άκουσα συζητάγατε για κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αν θεωρείς ότι κάτι καλό έχει γίνει, δεν δυσκολευτήκατε να το πείτε ότι έγινε και κάτι καλό, έτσι. Ωραία. Ακούστηκαν πολλά καλά. Εντάξει, όχι, τι να, αφού μαζί το δουλέψαμε τώρα, ήταν μια προσπάθεια πολύμινη δική μας εσωτερική για να φτάσουμε στις εισηγήσεις αυτές και πολλά από αυτά που πρόλαβα να ακούσω εδώ για τα ελεγκτικά είναι και η δική μας, αν θέλετε, βούληση και επιθυμία αυτοπεριορισμού σε σχέση με τον έλεγχο. Ειδικές περιπτώσεις εννοείται θα υπάρχουν και θέλουν τον χρόνο τους, αλλά γενικά το να έχουμε κρεμίσει εντολές ελέγχου για χρόνια χωρίς να προχωράνε υποθέσεις δεν είναι ούτε επιχειρησιακά αποδεκτό και δημιουργεί πρόβλημα και στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και πολλές άλλες παρεμβάσεις που έγιναν στον κώδικα. Και αυτές είναι μέρος της διαδικασίας του μετασχηματισμού που έχουμε σε εξέλιξη. Δεν τη ζήσαμε την αλλαγή αυτή, την έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια σε συνεργασία με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία αλλά και με τα στελέχη, τα υπηρεσιακά της ΑΔΕ που θέλουν να προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές. Εδώ τώρα δίπλα μας βρίσκεται το δεύτερο ελεγκτικό κέντρο Θεσσαλονίκης και το βλέπουμε από το ξενοδοχείο, από τα δωμάτια μας. Έτσι. Και η ΦΑΕ. Λίγο πιο κάτω είναι η ΕΔΕ Θεσσαλονίκης. Λίγα μέτρα πιο πέρα ολοκληρώνεται τώρα το Κέντρο Βεβαίωσης και Ίσπραξης Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, που είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικός και είναι πάντα μέρος του δημοσίου διαλόγου και του γενικού και του ειδικότερου των φορολογικών διοικήσεων. Έχω να σας πω ότι απασχολεί πάρα πολύ τις συζητήσεις σε όλα τα φόρα, ευρωπαϊκά και διεθνή. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε ένα βήμα πιο πέρα πώς αυτό αλλάζει και τις οργανωτικές μας δομές και παρεμπιπτόντως αυτό θα είναι και το θέμα του συνεδρίου του Φόρουμ των Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΣΑ που φέτος οργανώνεται τον Νοέμβριο στην Αθήνα που θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να το φιλοξενήσουμε. Προχωράμε πια πιο πέρα από το να ψηφιοποιούμε διαδικασίες. Ξεκινήσαμε με τις δηλώσεις πριν από μια δεκαετία, την ηλεκτρονική υποβολή. Πλέον έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπήκαν στις δηλώσεις το My Property, έβλεπα τα νούμερα τώρα. Πλησιάζουμε το 1 εκατομμύριο δηλώσεις από το 2021 που έχουν υποβληθεί στο My Property, 900 κάτι χιλιάδες. Ψηφιακή ακινησία οχημάτων, πήγαινε ο κόσμος σε φορείες και περίμενε στην ουρά για να καταθέσει πινακίδες. Έχουμε απαντήσεις σε περίπου 5,5 εκατομμύρια αιτήματα ψηφιακά που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα από το 2022.
όλα αυτά έχουν δημιουργήσει το χώρο για να πάμε σε ένα νέο μοντέλο, το οποίο τι λέει, ότι είναι back office και μπορεί να έχει απόσταση από τον πολίτη, δεν χρειάζεται να γίνεται κοντά στον πολίτη. Μπορεί να γίνει σε κέντρα τα οποία έχουν καθετοποιημένα αυτή την εργασία, που μπορείς να την παρακολουθήσεις καλύτερα, να δεις τους χρόνους, να κάνεις work measurement, δηλαδή να δεις τους χρόνους στους οποίους υλοποιούνται οι επιμέρους υπηρεσίες, να εξυπηρετήσεις καλύτερα τηλεφωνικά με πιο εξειδικευμένα στελέχη, να εξυπηρετήσεις και με φυσική παρουσία, εάν χρειάζεται. Στο Κέντρο Βεβαίωσης και Ίσπραξης Αττικής εξυπηρετούμε καθημερινά 250 ανθρώπους, 250 με 280, και με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ο πολίτης, αν χρειάζεται να έρθει, περνάει την είσοδο, υπάρχει υπάλληλος που τον υποδέχεται, τον καθίζει σε ένα σαλόνι σε χώρο αναμονής και μέσα σε 10 με 15 λεπτά το πολύ τον έχει υποδεχθεί υπάλληλος που είναι στο ισόγειο και τον έχει εξυπηρετήσει σε ειδικούς one-on-one διαμορφωμένους χώρους. Δεν μπαίνει σε μια υπηρεσία ψάχνοντας αριστερά και δεξιά που πρέπει να πάει, να ανεβοκατεβαίνει ορόφους και χαρτιά. Και βεβαίως και το κοινό δεν έχει πρόσβαση στους λοιπούς χώρους εργασίας των στελεχών της αρχής. Άρα λοιπόν έχουμε μπει σε αυτή την οργανωτική αλλαγή των κεντρικοποιημένων πια δομών, οι οποίες εξυπηρετούν ολοκληρωμένα το αντικείμενό τους, ίσπραξη και βεβαίωση είναι ο ένας τομέας, φορολογία κεφαλαίου ο δεύτερος. Το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου Αττικής λειτουργεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα σε πλήρη σύσθεση. Βρίσκουν και τα πατήματά τους τώρα. Ξέρουμε ότι θα έχουμε κανένα μήνα, δύο, θα έχουμε παιδικές ασθένειες όταν μετακομίζεις 26 υπηρεσίες σε μία, θα βρεις τέτοια. Το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης, το ΚΕΦΟΔΕ, έρχεται και αυτό μέσα στον Ιούνιο και Ιούλιο, σε ένα πολύ ωραίο κιόλας έτσι κτίριο, πολύ φιλικό και για τους πολίτες. Αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και στη Θεσσαλονίκη και οι υπηρεσίες, οι ΔΟΗ όπως τις ξέραμε, οι εφορίες, αλλάζουν ρόλο. Πρώτον, είναι η γέφυρα εξυπηρέτησης για όσους δεν έχουν πρόσβαση στα ψηφιακά μέσα, συμπολίτες μας κάποιας ηλικίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν έχουν πρόσβαση. Και δεύτερον, θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να πάμε ένα βήμα μπροστά στην παροχή συμβουλών προς φορολογούμενους. Ένας νέος φορολογούμενος που θέλει να ρωτήσει ποιο είναι το start pack του, τι πρέπει να κάνει, να μπορεί να πάει κάπου και να πάρει 5 πρώτες πληροφορίες. Αν έχει μια οφειλή, τι μπορεί να κάνει για να την τακτοποιήσει. Ένας αγρότης που ξεκινάει, τι πρέπει να κάνει φορολογικά. Υπάρχουν λοιπόν 5-10 θεματικές στις οποίες μπορούμε να δώσουμε την πρώτη συμβουλή για το πώς οι πολίτες μπορούν να λειτουργήσουν για να αποφύγουν λάθη. Πολλά λάθη είναι άγνοιας λάθη και όχι σκοπιμότητας. Υπάρχει λοιπόν χώρος για ένα διαφορετικό μοντέλο εξυπηρέτησης. Αυτό υλοποιούμε και θα σας έλεγα ότι και τα πρόσφατα πολύ δυσάρεστα γεγονότα ακριβώς δικαιώνουν την επιλογή ότι πρέπει να μεγαλώνουμε διαρκώς την απόσταση ανάμεσα σε ελεγκτές και ελεγχόμενους, άρα την απόσταση από τη διαφθορά. Όντως, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση σας, μια ολιστική προσέγγιση που όμως τελικά αρχίζει και αποδίδει καρπούς και με τα αποτελέσματα των ελέγχων, αλλά κυρίως με την αίσθηση που έχει ο φορολογούμενος πλέον για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, που πράγματι, οφείλουμε να το πούμε αυτό, η προσβασιμότητα είναι πλέον πολύ πιο ανώδυνη και αποτελεσματική. Δηλαδή, εν ανάγκη μπορεί να πας να έχεις φυσική παρουσία σε μια δημόσια υπηρεσία, σε ένα ελεκτικό κέντρο, αλλά πρέπει να κλείσεις κάποιο ραντεβού με email, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αίτημα και φυσικά αυτό το υποστηρικτικό κομμάτι που λέτε, ότι σε ανθρώπους νέους ή ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ειδική συμβουλή γι' αυτό, ότι να είναι αρρωγός η φορολογική διοίκηση. Για τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας είπαμε πολλά, ναι, έχουμε πει και από το πρωί και με την κυρία Γενική Γραμματέα και προηγουμένως τα αναλύσαμε. Νομίζω
ζώντας τον κώδικα και εγώ, όπως ξέρεις από τα γενοφάσκια του, ότι αυτές οι αλλαγές που γίνονται σταδιακά και οι τελευταίες, ειδικά για τις ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις, θα διευκολύνουν πολύ το έργο σας και νομίζω ότι θα... Είναι εμπειρία της δεκαετούς πια εφαρμογής του κώδικα, πράγματα που χρειαζόντουσαν να γίνουν, η ψηφιακή επικοινωνία με τον πολίτη, όπως είπα πριν, ο αυτοπεριορισμός, τον έλεγχο και η διαδικασία επίσης επίλυσης των διαφορών και αποδοχής των αποτελεσμάτων, του ελέγχου να έχει μια συνοχή από την αρχή ως το τέλος. Γιατί από τη μία είχαμε ένα μόνιμο σύστημα οικειοθέλων δηλώσεων, 45-12 στο τζάργκον μας ας πούμε, και από την άλλη μια επιτροπή η οποία επιτέλεσε το ρόλο της, εν πάση περιπτώσει, αλλά είχαν ανισορροπία τα συστήματα αυτά. Πλέον υπάρχει μια... Συστηματοποιούνται, έχει συστηματοποιήσει και έχει μια λογική ότι όσο πιο γρήγορα αποδέχεσαι το αποτέλεσμα, τόσο καλύτερα για σένα. Ναι. Όντως. Μια και τώρα το συνέδριό μας κυρίως ήταν αφιερωμένο στη ψηφιακή μετάφραση και στην τεχνητή νοημοσύνη, θα θέλαμε λίγο να μας πεις πώς αξιοποιείτε ή πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την ψηφιακή τεχνολογία. Νομίζω είναι φανές ότι την έχετε αξιοποιήσει αρκετά. Ήδη και οι πλατφόρμες σας χρησιμοποιούνται και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Θα συζητήσουμε ίσως και γι' αυτό αργότερα. Αλλά όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, που προφανώς είναι ένα εργαλείο που θα δίνει παραδοχές και στο ελεγκτικό σας έργο, πώς το αντιμετωπίζετε και πώς προτίθεστε να το αξιοποιήσετε? Ο όρος είναι πολύ ευρύς και περιλαμβάνει διάφορες επιμέρους λειτουργίες από machine learning και large language models και σε πάρα πολλά επιμέρους πράγματα. Καταρχήν έχουμε ένα έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό, business intelligence και data analytics, που μέσα εκεί θα υπάρχουν δυνατότητες profiling, αλλά και προβλεψιμότητας. Και αυτό είναι ένας από τους ρόλους, πολύ σημαντικούς ρόλους της τεχνητής νοημοσύνης, είναι η δυνατότητα πρόβλεψης. Δηλαδή, είναι η βοήθεια σε έναν επαγωγικό συλλογισμό, κατά βάση. Είναι ότι αν αυτά τα πράγματα συμβαίνουν με την μέχρι τώρα παρατήρηση, μετά συμβαίνουν κάποια άλλα πράγματα, αυτά γίνονται μέρος μιας μηχανικής και στείνεται πάνω εκεί ένα μοντέλο πρόβλεψης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ελεγκτική στόχευση, αλλά και σε συμπεριφορές που πιθανόν αύριο να σημαίνουν μη καταβολή φόρων, για παράδειγμα. Κάνεις μια δήλωση, αρχίζει σιγά σιγά να μην είσαι συνεπής, άρα πιθανόν κάτι θα μεγαλώσει το κενό των οφειλών που δημιουργείς, και να υπάρχει μια δυνατότητα πρόβλεψης σε αυτά, έτσι, με τα χαρακτηριστικά που θα θέλει κανείς να βάλει. Άρα λοιπόν ένας τομέας είναι αυτός, τα μοντέλα πρόγνωσης. Υπάρχει και μια ομάδα εργασίας που δουλεύει σε εμάς για τα ζητήματα αυτά. Επιμέρους εργαλεία όπως αυτό με τις δεξάμενες κολύβησης που το έχουμε ήδη φτιάξει και το εμπλουτίζουμε με δεδομένα και από το κτηματολόγιο, εκεί η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης ήταν στο σκανάρισμα του χάρτη, να μπορέσει να ξεχωρίσει τα γαλάζια κομμάτια που βλέπει, τι από αυτά είναι πισίνα και τι είναι γήπεδο μπάσκετ. Ναι. Άρα έρχεται το νευρονικό δίκτυο και το μαθαίνεις βάζοντας τα πρώτα 500 ή 1000 inputs, και μετά τρέχει και σου δίνει την πρόγνωση με βάση αυτά που μου είπες. Στα υπόλοιπα, σε ποσοστό 99%, έχεις να κάνεις με δεξάμενη κολύμβηση. Έχει πολλές χρήσεις λοιπόν και στον τομέα της πρόβλεψης και στον τομέα της ανάλυσης κινδύνου και της εξαγωγής δεδομένων, στο data mining. Έχει όμως και πολλή χρησιμότητα αν γίνει σωστά και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό που είπα πριν, τα large language models, δηλαδή η δυνατότητα, η φωνή να μετατρέπεται σε κείμενο και άρα σε ψηφιακή πληροφορία, και μια ερώτηση που υποβάλλεται είτε με δακτυλογράφηση είτε φωνητικά να παράγει απάντηση από το σύστημα, από τα δεδομένα που έχει, chatbots δηλαδή στην πραγματικότητα με τεχνητή νοημοσύνη,
και αυτά είναι στον, στο σχεδιασμό μας και ειδικά το τελευταίο θα είναι και μέρος του ευρύτερου σχεδίου πανκαναλικής εξυπηρέτησης που ετοιμάζουμε μέσα από το νέο κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, που δεν θα έχει μόνο τηλεφωνική εξυπηρέτηση, αλλά θα έχει και τέτοια μέσα. Μια και μιλήσαμε, προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται κάποια δεδομένα για να λειτουργήσει και να μπει σε μια διαδικασία αξιολόγησης και κρίσης. Μια και μιλήσαμε για τα δεδομένα από πού όλο θα τα συλλέξετε, από το αγαπημένο σου project ζωής, θα έλεγα, μια και εσύ ήσουν εμπνευστής και το υλοποιήσεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, το My Data. Με ενδιαφέρον, ακούσαμε σήμερα συζητήσεις σε διάφορα πάνελ που η αρχική, κατά κάποιο τρόπο, αμφισβήτηση, απορία για τις απαιτήσεις του My Data, παρότι ακόμα υπάρχουν αποκλίνουσες φωνές, έχει μετατραπεί σε μια θετική ή τουλάχιστον με θετική κατεύθυνση εικόνα, παρότι βεβαίως τα αποτελέσματα δεν έχουμε δει πλήρως ακόμα, σε μια θετική εικόνα με την εξής διάσταση, ότι δεν είναι μόνο το compliance, υποχρέωση compliance εκ του νόμου ή η διευκόλυνση φορολογικής διοίκησης στους ελέγχους, αλλά είναι και τα δεδομένα που οι ίδιες οι επιχειρήσεις αντλούν από τις συναλλαγές τους, κωδικοποιούνται, συστηματοποιούνται και μπορούν να αξιοποιηθούν για θέματα εσωτερικής πλέον ανάπτυξης της επιχείρησης. Και είναι μια εικόνα που πραγματικά μας έδωσε μια άλλη διάσταση του θέματος αυτού, που πράγματι είχε ένα σημαντικό κόστος προσαρμογής για τις επιχειρήσεις και πράγματι χρειαζόταν μια εκπαίδευση του προσωπικού τους. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η εκτίμησή σας, πώς πάει όλο αυτό το project και ποιες είναι οι προσδοκίες? Λοιπόν, το My Data είναι το πρώτο από τα τρία του τριπτύχου της ψηφιοποίησης και παρακολούθησης των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Τα άλλα δύο είναι η διασύνδεση των ταμιακών με τα POS, η διακίνηση, η λιανική δηλαδή, να το πούμε έτσι, και το τρίτο που έρχεται είναι το ψηφιακό δελτίο αποστολής, που είναι η διακίνηση. Αυτά τα τρία συνθέτουν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο παρακολούθηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Αυτή είναι η ωφέλεια για εμάς, για τη φορολογική διοίκηση. Και ήδη τα νούμερα είναι, θα έλεγα, εντυπωσιακά. Είμαστε τώρα στα 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ καταγεγραμμένων συναλλαγών, 3,6 δισεκατομμύρια παραστατικά, είναι θηριώδη τα νούμερα. Για τις επιχειρήσεις, ακόμα κι αν σε κάποιες μπορεί να μην αρέσει τόσο, το πρώτο είναι η προσυμπλήρωση του ΦΠΑ. Πλέον τα δεδομένα είναι εκεί. Και έχω να σας πω ότι από τα στοιχεία που βλέπουμε, μόλις μπήκαν οι περιορισμοί στον νόμο των αποκλήσεων του 30%, μάλλον νόμος έδωσε τη δυνατότητα μέχρι 30%, η πρώτη απόφαση ήταν στο 30%, αμέσως από εκεί που είχαμε ποσοστό ταυτότητας κοντά στο 60-65% στα έσοδα και 35% ή κάτι τέτοιο στα έξοδα, δηλαδή 65% των επιχειρήσεων δήλωναν ως ό,τι έλεγε το My Data στα έσοδα και 35% ό,τι έλεγε στα έξοδα. Οι υπόλοιπες δηλώναν είτε περισσότερο είτε λιγότερο. Πλέον τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 81% και 61% αντίστοιχα. Άρα, ναι, και επίσης, πολύ σημαντικό, δεν βλέπουμε τα ίδια ποσά αποκλήσεων. Άρα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και για να μειωθούν σιγά σιγά αυτά τα ποσοστά. Αφενός, ναι, ωραία, εκκρεμότητες μικρές υπάρχουν. Είναι όμως ένα εργαλείο πολύ ισχυρό και για τη μικρομεσαία επιχείρηση που της απλοποιεί πάρα πολύ τη ζωή, γιατί τα δεδομένα πλέον τα έχει μπροστά της. Δεν χρειάζεται να πάει μια σακούλα χαρτιά στον λογιστή, να πει πέρασέ τα μου τώρα, αυτά έχω εκδώσει και να τα πάει και τελευταία στιγμή. Είναι μέσα. Και το δεύτερο που είπατε πριν, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο εσωτερικού ελέγχου.
πολλοί λογιστές ανακαλύπτουν πράγματα για συναλλαγές σε επιχείρηση στο My Data που δεν τα ξέρουν και τα βλέπουν ως αναρτημένες συναλλαγές. Θυμίζω καταργήθηκε η περίφημη δήλωση πελατών προμηθευτών που ήταν, δίναμε και τις παραδοσιακές παρατάσεις κάθε χρόνο. Οπότε ναι, είναι ένας νέος, αν θέλετε, ψηφιακός κόσμος, ο οποίος όμως είναι αμοιβαία υποφελής, μπορεί να έχει ένα κόστος σε κάποιο βαθμό, σε κάποιο παραπάνω. Απ' την άλλη πλευρά όμως μας βοηθά και μας να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή. Και θεωρούμε ότι είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία βοήθησε στην μείωση του καινού ΦΠΑ από το 30% περίπου το 2017 σε κοντά σε 15% όσο περιμένουμε να δούμε το 2022, δηλαδή στο 50%. Τα άλλα, όπως είπα πριν, διασύνδεση POS με ταμιακές, επίσης πολύ σημαντικό έργο, και αυτό που έρχεται και στο οποίο πρέπει να δώσουμε όλη πια προσοχή, γιατί συνδέεται και με το My Data, είναι και το δελτίο αποστολής, με το οποίο θα μπορούμε να ελέγχουμε και τη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι τουλάχιστον με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το VAT Gap έχει μειωθεί πολύ σημαντικό το κακό ρέκορ της Ελλάδος, και βεβαίως και τα δημόσια έσοδα έχουν αυξηθεί γενικότερα από τις πράξεις. Άρα αυτό το πιστώνεστε φυσικά. Πιστεύω ότι το My Data έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και ευελπιστούμε ότι θα φανούν στους επόμενους ελέγχους όταν ολοκληρωθούν και οι τρεις φάσεις, όπως είπες προηγουμένως. Αν πούμε κάτι σαν κριτική, κάτι που ξένησε ενδεχομένως, ήταν ότι είδαμε οι κυρώσεις να περιλαμβάνουν και σε περίπτωση μη αποστολής στοιχείων μέσω του My Data, απόρριψη δαπανών ή μη έκπτωση του ΦΠΑ. Αυτά είναι λίγο ακραία μέτρα, θυμίζουν λίγο παλιότερες πρακτικές τυπολατρικού χαρακτήρα, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχετε κι εσείς το μεγάλο βάρος να, κατά κάποιο τρόπο, να καθοδηγήσετε τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν. Και ίσως να δικαιολογείται και μια αυστηρότητα στα μέτρα. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο των ελέγχων τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο ανεκτικά και κυρίως τα αποτελέσματα θα πρέπει να δικαιώσουν τις επιλογές σας. Θυμάμαι να θυμίσω ότι μέχρι και το 23 το My Data λειτουργούσε ως υποχρεωτικό αλλά χωρίς κυρώσεις. Ναι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει. Πρέπει να έχουμε και κάποιες κυρώσεις για αυτούς που δεν το εφαρμόζουν, γιατί μετά θα αρχίσουν να ρωτάνε και άλλοι και εμείς τι κάνουμε εδώ τώρα, δηλαδή. Εμείς γιατί έχουμε ξοδέψει χρήματα για να είμαστε συνεπείς και άλλοι δεν είναι. Σαφώς. Απλώς η κύρωση, αν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, παράβαση να καταλήγει σε ουσιαστική απώλεια φορολογικού πλεονεκτήματος στην έκπτωση δαπάνης, εκεί είναι λίγο. Τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι από τις συζητήσεις που είχαμε τις τεχνικές βοήθειες τότε. Αυτή ήταν μια. Βιβλία είναι και αυτά. Αν δεν τα είχατε στα κανονικά σας βιβλία, πώς θα τα επικαλούσατε σε μια δήλωση? Εντάξει. Ειδικά για το ΦΠΑ υπάρχουν διάφορες αντιρρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάντως η γενική εικόνα, για να μην απλώς λέμε κάποια σχόλια, η γενική εικόνα είναι ότι η κατεύθυνση είναι θετική και υπάρχει ακόμα αισιοδοξία και υψηλές προσδοκίες για το εγχείρημα. Πάμε τώρα. Όλα αυτά, συγγνώμη, απλώς να πω κάτι. Όλα αυτά είναι και αυτά μέρος μιας μετάβασης σε ένα δρόμο που τελειώνει με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Δηλαδή, το τέλος της διαδρομής τι είναι? Ότι τα παραστατικά εκδίδονται με έναν ενιαίο ψηφιακό τρόπο, αποτελούν ψηφιακό γεγονός, συμπληρώνουν αυτόματα τα βιβλία και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας δεν γίνεται να έχεις παραστατικά που τα εκδίδεις και έτσι και αλλιώς. Εμείς θα κάνουμε να δούμε αν θα υιοθετηθεί η ΒΙΝΤΑ, ότι καταλαβαίνουμε πήγε ένα βήμα πίσω αυτό, οπότε εμείς ως χώρα θα κάνουμε τη δική μας κίνηση να ζητήσουμε τη δυνατότητα, κυρία Ψήλα, νομίζω ότι είμαστε on the same lines αυτό, και είναι και η εντολή του
υπουργού δηλαδή του κ. Χατζηδάκη, να πάμε στην, στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Οπότε αυτομάτως θα λυθούν και αυτά τα προβλήματα, γιατί η τιμολόγηση ηλεκτρονική εξυπακούεται ότι είναι, θα εκπίπτονται οι δαπάνες και όλα αυτά. Ωραία. Τώρα να πάμε λίγο πάλι στη σχέση της, που μιλήσαμε προηγουμένως με τον φορολογούμενο, με τον πολίτη. Πράγματι το κλίμα είναι απολύτως διακριτό. Έχετε καταφέρει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, μια υπηρεσία που εκ των πραγμάτων και εκ της ιστορίας της είναι υπηρεσία η οποία ήταν, θεωρείται απέναντι από τον πολίτη, να σήμερα να είναι κοντά και να αισθάνεται κάποιος ότι έχει δυνατότητα πρόσβασης και δυνατότητα να θέσει τα θέματά του και να ακουστεί. Ένα από τα τελευταία εργαλεία σας ήταν το MyAdhe App, το οποίο με χαρά το είδαμε, είχαμε την τιμή να είμαστε και προσκεκλημένοι ως επιμελητήριο στην παρουσίαση που κάνατε, και το οποίο θέλουμε λίγο, μια και είναι στην αρχική του μορφή και μάλλον δεν είναι τόσο γνωστό όσο θα έπρεπε, με την ευκαιρία θέλαμε λίγο να μας πείτε μερικά πράγματα γι' αυτό και αν έχετε κάποια στοιχεία εμπειρίας μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, το έχουν κατεβάσει γύρω στους 450.000 συμπολίτες μας μέχρι στιγμής. Το οποίο, είναι ένα πρώτο καλό νούμερο. Είπαμε από την αρχή και είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτή μας τη δέσμευση ότι πρώτον, είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να δεις και να πληρώσεις τους φόρους σου άμεσα, χωρίς να ψάχνεις ταυτότητες, οφειλείς, να μπαίνεις σε τραπεζικό λογαριασμό, να κάνεις web banking, πληρώνεις άμεσα με κάρτα ή με iris. Μάλιστα, όσες από τις τράπεζες έχουν φτιάξει στα δικά τους apps deep link, από τη δική μας εφαρμογή πας κατευθείαν στο δικό τους περιβάλλον για να κάνεις validate μια πληρωμή, δεν χρειάζεται, δηλαδή γίνεται πολύ πιο εύκολα πια. Το χρησιμοποίησαμε ως εργαλείο έγκαιρης ειδοποίησης. Τον Απρίλιο στείλαμε γύρω στις 600.000 email, είτε για προθεσμία δήλωσης που λύγει, είτε δόσεις που λύγει, είτε ρύθμισης που κινδυνεύει να χαθεί. Όσοι από αυτούς είχαν κατεβάσει το app, θα παίρνανε και το push notification. Θέλουμε να λειτουργήσει έτσι. Θα εντάξουμε στις αρχές Ιουνίου και τα εκαθαριστικά και τις δηλώσεις, καθώς και για τους 1,3 εκατομμύρια φορολογουμένους που τους κάναμε την αυτοματοποιημένη την προεκαθάριση, δηλαδή τη δυνατότητα να δουν τι φόρο θα πληρώσουν εάν δεν κάνουν οι ίδιοι την δήλωσή τους, να μπορούν να το κατεβάσουν, να το δουν και στο κινητό τους. Η ιδέα είναι απλή, ότι θέλουμε να εξοικειώσουμε τον πολίτη με τα βασικά, τα φορολογικά. Στο τέλος ημέρας ένας λογαριασμός είναι, όπως είναι το ρεύμα ή το τηλέφωνο, μια πληρωμή που έχει να κάνει κανείς στον ΕΝΦΙΑ, μια δόση είναι που πρέπει να τακτοποιήσει. Μπορεί να το κάνει εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει 50 χαρτιά και ταυτότητες οφειλής να τρέχει, όπως είπα και πριν. Και τον βοηθά και εκείνο να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Και άρα μόνο και τους ίδιους τους λογιστές. Και βοηθά και τους ίδιους τους λογιστές. Και το συζητήσαμε. Γιατί μπορούν να κάνουν τη δήλωση για λογαριασμό της επιχείρησης και να την ειδοποιήσουν να πληρώσει το κινητό. Και θα το επεκρίνουμε και στα νομικά πρόσωπα. Ναι, είναι στα σχέδιά μας μέχρι το τέλος του χρόνου να πάει και στα νομικά πρόσωπα. Όπως είπατε, είναι πολύ σημαντική ενημέρωση, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, η ευκολία στην πληροφόρηση και στην ενέργεια. Πολλοί κόσμος δεν συμμορφώνεται από την αίσθηση που έχει της δυσκολίας του να συμμορφωθεί, ας πούμε, ή να μπει σε κάποια διαδικασία, ενώ με τον τρόπο αυτό που πολύ σωστά το πιάνετε και είναι ένας σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης, τα πάντα είναι στο κινητό σου και πολύ εύκολα μπορείς να κάνεις πληρωμές σου ή τις ρυθμίσεις. Ένα συνηθισμένο, πώς το πω τώρα,
μια συνηθισμένη αμέλεια είναι όταν η καταληκτική προθεσμία πέφτει Σαββατοκύριακο. Πολλοί κόσμος έχει την αίσθηση ότι μπορεί να το κάνουμε στο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρει ότι είναι η τελευταία εργάσιμη. Πολλοί κόσμος την έχει, έτσι, το πω έτσι, χρησιμοποιήσει τη λαϊκή φράση, την έχει πατήσει. Οπότε με το ειδοποιήσει. Αν το πούμε όμως σήμερα είναι η τελευταία μέρα, ναι, ναι. Έστω τελευταία στιγμή κάποιος... Σωστά. Ωραία. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος σχεδόν του χρόνου μας. Πράγματι, η σχέση με τον πολίτη έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Εκτίμησε πάρα πολύ κόσμος τις ευχές που στείλατε στις γιορτές και ξαφνικά, ενώ δέχτηκαν ένα μήνυμα από την ΑΔΕ, τελικά με ανακούφιση είδαν ότι δεν ήταν κάποια ειδοποίηση για αυτό. Μας είπαν ότι πάθανε καρδιακό πριν. Έγινε και αυτό. Αλλά αντίθετα ήταν ευχές και το είδαν με μια έτσι γλυκιά προσέγγιση. Θα ήθελες να κάνεις ένα τελικό statement πριν κλείσουμε. Ναι. Για χρόνια υπήρχε μια αίσθηση ότι πρώτον η φορολογική διοίκηση είναι στο γραφείο της και σε περιμένει έτσι να σε αντιμετωπίσει αυστηρά ως υποψήφιο παραβάτη, να το πούμε έτσι. Είναι δική σου δουλειά να μάθεις τους νόμους, τις διαδικασίες, τις διατάξεις. Και υπήρχε και μία αίσθηση ότι κάπως τους περιμένουμε να πατήσουν την πανανόφλουδα για να τους βάλουμε πρόστιμο. Δεν είναι η φιλοσοφία που θέλουμε. Θέλουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να τους βοηθήσουμε να τα αποφύγουν αυτά, σε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Έτσι. Και να επικεντρωθούμε στην ουσία της παραβατικότητας, όπου υπάρχουν εστίες που έχει νόημα να ασχοληθούμε, να στρέφουμε τις δυνάμεις μας εκεί και όχι σε διαδικασίες και τυπικότητες, οι οποίες απλά τρώνε το χρόνο μας, ολονών, χωρίς αποτέλεσμα. Το bottom line, δηλαδή, της όλης αυτής της διαδικασίας είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, γιατί αν θες να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης, εσύ πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι όπως με τα παιδιά μας. Δεν περιμένω να μας εμπιστευτούν τα παιδιά μας. Εμείς θα είμαστε δίπλα στα παιδιά μας. Εμείς πρέπει να κάνουμε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο βήμα για να φτιάξουμε μια σχέση η οποία για χρόνια έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που θέλουμε. Και εντάξει, νομίζω ότι η συζήτηση με τους ανθρώπους του επιχειρήν, της αγοράς, με εσάς, μας βοηθάει και εμάς να δούμε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Ωραίο, ωραίο το μήνυμα το τελευταίο. Πάμε καλά, συνεχίζουμε δυνατότερα, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διοικητά, που ήσασταν μια ακόμα φορά μαζί μας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε.